Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το όνομα του πολίτη που ξυλοκοπήθηκε χθες στην πλατεία Νέας Σμύρνης και άφησε υπονοούμενα για τα πολιτικά του φρονήματα και τη συμμετοχή του σε διαδηλώσεις και συλλογικότητες. Πώς γνωρίζει ο βουλευτής τα στοιχεία ενός πολίτη? Έχει ενημέρωση από την Ελλάς? Υπάρχουν ακόμη φάκελοι πολιτικών φρονημάτων και από πότε δέρνει η αστυνομία πολίτη επειδή ανήκει σε οποιαδήποτε συλλογικότητα? Θα υπάρξουν συνέπειες για όσους κάνουν τέτοιες δηλώσεις? Μπερδεύτηκα, κυρία Σαμαρά, με όλες αυτές τις ερωτήσεις. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει ένα βίντεο που έχει δοθεί στη δημοσιότητα από χτες. Το βίντεο δεν το έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση, το οποίο δείχνει αυτή την εικόνα ξυλοδαρμού ενός εκ των συλληφθέντων. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η κυβέρνηση δεν δρά ως κουκουλοφόρος. Υπάρχουν πρόσωπα γνωστά. Υπάρχει περιστατικό που διερευνάται. Και σε κάθε περίπτωση πρόσωπα που φαίνονται στην κάμερα είναι πρόσωπα που φαίνονται στην κάμερα. Πρόσωπα που φαίνονται στην κάμερα είναι πρόσωπα που φαίνονται στην κάμερα. Στο διάλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνικουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.